Τα παιδιά μα όμω δεν είναι αριθμοί και θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Πάμε δεκαετίε πίσω, πάμε σε άλλε εποχέ. Την ώρα που το ίδιο το Υπουργείο διαχρονικά προσπαθεί με κάθε τρόπο να φρενάρει τη μαθητική διαρροή, κυρίω στα σχολεία εκτό των μεγάλων πόλεων, στην πράξη λαμβάνει αποφάσει που μοιραία θα οδηγήσουν σε τέτοιε καταστάσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Δημοτικό Σχολείο Ρουσοσπιτίου στο Ρέθυμνο, για το οποίο σχεδιάζεται από τη νέα χρονιά η συγχώνευση των δύο τελευταίων τάξεων και από εξαθέσιο που είναι τώρα να μετατραπεί σε πενταθέσιο, με μια τάξη που θα αριθμεί δεκάδε μαθητέ. Δεν ξέρω αν στον ομόρε θύμνου αυτό έχει συμβεί. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, δηλαδή να συγχωνευτούν δύο τάξει. Η πέμπτη και η έκτη, δύο κρίσιμε τάξει, δύσκολε τάξει, προετοιμασία και για το γυμνάσιο. Φοβόμαστε λοιπόν ότι η υποβάθμιση αυτή του σχολείου θα φέρει μια μαθητική διαρροή στο Δημοτικό Σχολείο Ρουσοσπιτίου, γιατί πολλοί γονεί ήδη το έχουν εκφράσει. Θα πάρουν τα παιδιά του και θα τα πάνε σε σχολεία τη πόλη. Γονεί και εκπαιδευτικοί, έχοντα στο πλευρό του ολόκληρο το χωριό, ενώνουν τι δυνάμει του, παλεύοντα να ανατρέψουν την πρόταση τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ρεθύμνου για τη συγχώνευση τη 5η και 6η τάξη του σχολείου του, η οποία μοιραία θα φέρει συρρήκνωση, ενώ διατυπώνονται φόβοι και για μελλοντικό λουκέτο. Έχουμε διαβρύμα θετικού δυναμικού. Και προφανώ σε δύο-τρία χρόνια που θα είναι ενδεχομένω έτοιμο το σχολείο, εκεί που τώρα έχουμε 70, 60, 80 μαθητέ, εκεί, εκεί θα κατέβουν στου 30 και στου 40. Τα παιδιά που ζουν στι περιοχέ που εξυπηρετεί αυτό το σχολείο εγγράφονται σε αυτό το σχολείο. Δεν προτιμούν πλέον να κατεβαίνουν στην πόλη. Το χωριό μα είναι απεισόμενο οικιστικά και μπορεί του χρόνου, του άλλου χρόνου να είναι περισσότερα παιδιά. Γι' αυτό και θα ήταν λίγο λάθο από, φέτο. Να συμβεί αυτό, δηλαδή να συμπτυχθούν οι του χρόνου. Μπορεί να έχουν περισσότερα παιδιά ή τον άλλο χρόνο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τα μικρά σχολεία είναι ζωντανά κύτταρα στι τοπικέ κοινωνίε. Ενισχύουν την αποκέντρωση, επιτελούν σημαντικό παιδαγωγικό έργο. Επομένω, τα σχολεία των οικισμών πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Το οξυμορό στην υπόθεση είναι ότι ο Δήμο Ρεθύμνου, μετά από προσπάθεια χρόνων, κατάφερε να εξασφαλίσει χώρο και χρηματοδότηση για την ανέγερση του νέου εξαθέσιου δημοτικού σχολείου στο Ρουσοσπίτι, που είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη Περιοχή. Και αναρωτιόμαστε εμεί, σαν εκπαιδευτικοί, πώ γίνεται να υπάρχει ένα σχεδιασμό για καινούριο σχολείο και την ίδια ώρα το Υπουργείο να υποβαθμίζει, να το υποβαθμίζει. Πριν κάποια χρόνια, το συγκεκριμένο σχολείο κινδύνευσε να κλείσει και τότε η τοπική κοινωνία οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς το στηρίξανε και κατάφεραν να το φτάσουν εδώ που είναι σήμερα, να είναι εξαθέσιο, να έχει ένα πολύ σημαντικό παιδαγωγικό έργο να παρουσιάσει. Το θέμα της υποβάθμισης του σχολείου στο Ρουσοσπίτι έφτασε μέχρι το Ελληνικό Κοινοβούλιο έπειτα από ερώτηση που κατέθεσε προς την Νίκη Κεραμέως ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέας Ξανθός.